Έφτασε και στην Κύπρο η ευλογιά των πιθήκων. Τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων ανιχνεύθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί τα τέλη της Άνοιξης. Εν τούτης, χρειάστηκε να περάσουν μήνες για να καταγραφεί το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό και στην χώρα μας. Το περιστατικό αφορά σε άνδρα ηλικίας 40 ετών, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα σε χώρα του εξωτερικού, ενώ τις τελευταίες ημέρες ανέπτυξε συμπτωματολογία συμβατή με αυτή της ευλογιάς των πιθήκων. Επιβεβαιώθηκε μετά την διενέργεια μοριακής εργαστηριακής εξέτασης από το μικροβιολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έθεσαν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα μεταφοράς και διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών, τα οποία είχαν καταρτιστεί το προηγούμενο διάστημα και τα οποία είχε δημοσιεύσει εκ νέου νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Η ενημέρωση των στενών επαφών του κρούσματος που χωρίζονται στις κατηγορίες στενές και περιστασιακές επαφές. Το περιστατικό νοσηλεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Νοσοκομείου Αναφοράς, για παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασής του. Όπως πληροφορείται, ο Αντένα, η κλινική εικόνα του ασθενούς είναι καλή και δεν παρουσιάζει βαριά συμπτωματολογία. Με βάση το πρωτόκολλο, στενές επαφές του κρούσματος ορίζονται τα άτομα που είχαν επαφή μαζί του μέχρι και μία ημέρα πριν από την εμφάνιση του εξανθήματος, το επιβεβαιωμένο περιστατικό ή την παρουσίαση συμπτωμάτων. Οι στενές και οι περιστασιακές επαφές δεν οφείλουν να αυτοπεριορίζονται στο αρχικό στάδιο, αλλά καλούνται να έχουν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, ώστε να γίνει ενεργητική επιτήρηση των συμπτωμάτων τους. Το Υπουργείο Υγείας θα ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ενημερωθούν και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δεν αποκλείεται να γίνει επίσπευση της παράδοσης των εμβολίων και στην Κύπρο. Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία δεν έχει εντοπιστεί ευλογιά των πιθήκων είναι η Λιθουανία, ενώ συνολικά η Ένωση μετρά περισσότερα από 23.000 θετικά περιστατικά, με τα περισσότερα να καταγράφονται σε Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία.